Θέλω να είσαι εντάξει. Τι εντάξει? Εντάξει άντρας. Σαν εσένα. Λέω, θες να γίνω σαν και εσένα? Δεν θα γίνω ρε μπαμπά, μην τρελαίνεσαι. Καλύτερος. Ποιος? Από μένα λέω να γίνεις καλύτερος. Πρέπει να σου εξηγήσω μερικά πράγματα. Να καταλάβεις. Η ζωή δεν έρχεται πάντα όπως την περιμένουμε. Κάνουμε όνειρα. Ναι. Αλλά πολύ συχνά τα όνειρα μένουν απλά όνειρα. Πρέπει να δεχόμαστε την πραγματικότητα. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Καταλαβες. Και να ελπίζουμε. Ελπίδα. Που δεν θέλεις να λέω το όνομά σου. Εγώ νομίζω... Δεν νομίζεις. Τι? Δεν νομίζεις. Ξέρεις. Και δεν χάνεις τον καιρό σου. Δεν κάνεις όνειρα, βάζεις στόχους. Και τους πετυχαίνεις. Μήπως είναι καιρός να βάλεις και εσύ στόχους. Και να τους πετύχεις. Ίσως. Να προσπαθήσεις τουλάχιστον. Θα μας βάλεις σε τάξη εδώ μέσα, είναι ζήτημα χρόνου, έτσι. Α, και επίσης να βάλεις καμία τάξη σε αυτό το σπίτι, αχούρι το κάνατε. Καλά κάναμε. Ναι, αλλά το σπίτι μας. Το σπίτι μας το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ναι, αλλά εμένα θα μου βγει η πίστη για να το καθαρίσω. Ας μην έδιωξε στον κόσμο που δούλευε εδώ. Κανέναν δεν έδιωξα. Εγώ το μόνο. Εγώ! Ο βαρέθηκα να σ' ακούω να λες εγώ. Πάψε πια. Μη φωνάζεις, ο πατέρας σου είναι κουρασμένος. Το φαντάζομαι. Αύριο έχει δουλειά πολύ πρωί. Γι' αυτό γυρίσαμε νωρίς. Αλλιώς πόσο θα μένατε γαμήλιο ταξίδι? Κάνα δύο χρόνια. Ελπίδα επιτέλους. Να τελειώνουμε. Ναι. Δεν θα τα βρούμε δυο μας, πάρ' το απόφαση. Είσαι σίγουρη? Και ξέρεις γιατί? Γιατί? Γιατί είσαι ό,τι συχαίνομαι στις γυναίκες. Η τάχα μου δήθεν. Λοιπόν, θα σου δώσω μια τελευταία ευκαιρία να ηρεμήσεις. Μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή, πιο ψύχρεμα, εντάξει? Ξέρω γιατί αντιδράσε έτσι, πίστεψέ με. Γι' αυτό και μπορώ να περιμένω. Να καταλάβεις. Και τότε, ίσως, χάσω από τα μάτια μου. Έτσι τις είπες? Ναι. Τότε τα πράγματα έχουν αγριέψει. Ξέρεις τι μου απάντησε? Από εδώ και πέρα θα έχεις όση απόσταση θέλεις. Να ξέρεις όμως ότι δεν θα σε αφήσω να χαλάσεις την ηρεμία του Αλέκου. Με τίποτα. Την ηρεμία σου. Πες την αλήθεια για μια φορά. Για μια. Είμαι καλή σε σκληρά παιχνίδια. Δεν μ' αρέσουν όμως. Σου αφήνω την πρωτοβουλία. Μου αφήνεις εσύ πρωτοβουλία? Σε μένα? Για τι πράγμα? Για πόλεμο. Να τι έγινε. Έγινε η έναρξη. Η έναρξη του πολέμου, παιδί μου. Η σύραξη, πώς το λένε. Καλά, εκεί που τα φτάσατε τα πράγματα, άντε, άντε. Θα φύγω από το σπίτι. Από το σπίτι? Και θα πας πού, Ελπίδα? Θα μιλήσω στον πατέρα και θα φύγω. Τι λες, μωρέ? Καλά, τι λέγαμε τόσο καιρό, κοριτσάκι μου? Ότι από το σπίτι μας, το σπίτι μας δεν τα αφήνουμε με τίποτα. Δεν την αντέχω, θείε. Κάθε φορά που τη βλέπω να αγκαλιάζει τον μπαμπά και να τον φέρνει στα νερά της, αρρωσταίνω. Αχ, Ελπίδα, Ελπιδάκι. Δεν μπορώ. Το καταλαβαίνεις? Δεν μπορώ.
Πήρε πριν στο τηλέφωνο του σπιτιού. Ο Φίλιππος. Όχι. Μα πού είναι αυτό το παιδί, το παίρνω συνέχεια τηλέφωνο και δεν απαντάει. Η κυρία Πέγκη σας έψαχνε. Στο τηλέφωνο που σας έλεγα πριν. Καλά, άστε να με ψάχνει. Μα αφού είναι φίλη σας, γιατί. Γιατί δεν θέλω να μιλήσω σε κανέναν. Τώρα αυτό τι είναι. Θέλω την ησυχία μου, Ματίνα. Μην αρχίζεις, σε παρακαλώ. Ως πότε θα είσαστε σε αποκλεισμό? Ματίνα, δεν έχω όρεξη για κουβέντες. Δεν έχετε όρεξη για τίποτα. Και δεν κάνετε καθόλου καλά. Ήσασταν μια κοσμική γυναίκα και τώρα... Και τώρα είμαι για κλάματα. Αυτό φοβόσαστε? Τι φοβάμαι, Ματίνα? Ότι σας λυπούνται. Και κρυβόσαστε. Δεν κρύβομαι από κανέναν. Θέλω την ησυχία μου, το καταλαβαίνεις? Πάντως εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ντροπή. Τι πράγμα? Το διαζύγιο. Όλος ο κόσμος χωρίζει. Δεν παίρνουν μετά όλοι τα βουνά. Πήγαινε να δουλέψεις λίγο. Έχεις όρεξη για κουβέντες. Πόσο θα μείνουμε εδώ? Πού θες να πας, ρε Ματίνα, επιτέλους? Πες το μας να τελειώνουμε. Γιατί δεν ξαναγυρνάτε στην Αθήνα? Ένα σωρό δραστηριότητες παρατήσετε στη μέση. Στο κάτω-κάτω έχετε κοινωνικές υποχρεώσεις. Πήγαινε, Ματίνα. Φτάνουν οι κουβέντες. Λεπιδάκη, αύριο γυρνάς στο σπίτι. Δεν μπορώ. Δεν μπορείς? Τότε γιατί έκανες τσάμπα καβλά? Είπες διάφορα και μετά έφυγες. Και λοιπόν, τι έγινε? Άμα δεν είσαι δίπλα, ο Αλέκος ποιον να πιστέψει, εσένα ή εκείνη? Εκείνη βέβαια. Ωραία. Αύριο λοιπόν κανονικά γυρνάς στο σπίτι. Μήπως με έψαξε καθόλου? Ποιος? Ο μπαμπάς. Πώς να σε ψάξει, αφού είχε δουλειά ο άνθρωπος. Πνιγότανε, έτσι μου είπε. Δηλαδή μου είπε... Του τηλεφώνησες, ε? Να μην του τηλεφωνήσω, να μην του πω ότι είσαι εδώ. Και εκείνος? Το ήξερε, το φαντάστηκε δηλαδή ότι φαρχός είμαι εδώ. Και μάλιστα είπε να μείνεις όσο θέλεις. Δεν τον νοιάζει. Για μένα. Την ένταση πάει να προλάβει ο άνθρωπος. Με ξεπορτώνεται. Ο πατέρας σου. Να σου πω κάτι. Στο στρατό όταν το σκάγαμε, μας λέγανε λιποτάχτες. Γι' αυτό ελπίδα, όταν ξεκινάς τις μάχες, να τις φτάνεις μέχρι το τέλος. Γι' αυτό μη χαλάσεις, σε παρακαλώ, τη σχέση σου με τον πατέρα σου. Όχι για τίποτα άλλο, γιατί αγαπιόσαστε και αξίζει τον κόπο. Γι' αυτό γυρνά στο σπίτι, σε παρακαλώ. Καλό. Τηλεφώνησε ότι θα έρθεις. Θέλω να σου μιλήσω. Ναι, και εγώ θέλω, αλλά τώρα έχω δουλειά. Δύο λεπτά. Αυτό που έχουμε να πούμε θέλουν ώρα. Μετά. Πότε μετά? Όταν τελειώσω. Τι έχεις? Γιατί παιδί μου γίνεσαι κουραστική? Δουλειά έχω, δεν στο είπα. Δουλειά έχω. Όταν τελειώσω θα κατέβω. Ελπίδα. Σ' αγαπώ. Και πού είσαι? Μέχρι να κατέβω... Δεν ξέρω να αναπαυθείτε με τη Λίδα.
καφέ σου. Δεν μιλάτε εσείς, δεν καταλαβαίνω. Για να ξέρω. Συγκεντρώσου, αύριο ξυπνάς στις χαράματα πάλι. Τι θα γίνει με αυτήν, μου λες. Να σου πω, ας την ερεμήσει λίγο. Δεν ξαναρχίσεις αυτές τις συζητήσεις, δεν βγαίνει τίποτα. Απλά θέλει λίγο χρόνο. Δώστε στο. Η ζωή ξεκινά δυνατά και πατά σ' αλλούς γαλαξίες. Συγχωρεί τους πολύ τολμηρούς, τους τρελούς και τις αξίνες. Η ζωή ρέχει με τίποτα, τόσο καιρός δεν την τρομάζει. Προχωρεί και για αγάπες παλιές ούτε που το κουβεντιάζει.